Ζήκου και πάμε κυρίες και κύριοι στις εξελίξεις σημαντικές που είχαμε σήμερα στην υπόθεση της Δώρα Ζέμπερη. Πήγε λοιπόν στον ανακριτή σήμερα και κατέθεσε ο καθομολογίαν δολοφόνος. Λέει διάφορα πράγματα, πολλά από τα οποία δεν ευσταθούν. Ότι είχε σπασμένο χέρι τη μέρα της δολοφονίας, ενώ τον βλέπουμε στο βίντεο από το μαγαζί να μην έχει γύψο. Επέμεινε σε αυτούς τους ισχυρισμούς, επέμεινε στο να εμπλέκει ένα πολύ γνωστό δικηγόρο της Αθήνας στην όλη υπόθεση και επέμεινε να μην δίνει κανένα συγκεκριμένο στοιχείο για όλα αυτά που επικαλείται. Αμήλυτος μπροστά στους δημοσιογράφους, με κουκούλα στο κεφάλι και χειροπέδες στα χέρια, ο Μανώλης Οροπίδης μπαίνει στην κλούβα της αστυνομίας και παίρνει το δρόμο της επιστροφής για τις φυλακές. Με μαλλιά και μουσια, όπως δείχνουν οι νέες φωτογραφίες, με αλεξίσφαιρο γυλαίκο και ένα δερμάτινο μπουφάν, μίλησε ξανά για το πολύκροτο έγκλημα που σόκαρε ολόκληρη τη χώρα. Τα μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της Ευελπίδων ήταν δρακόντια και τις 5 ώρες που ο Σωροπίδης κατέθετε στον ανακριτή, αλλά αυτή τη φορά δεν υπήρχαν συγγενείς της αδικοχαμένης εφοριακού. Κύριε Σωροπίδη, επιμείνατε στους ισχυρισμούς ότι άλλοι το έκαναν. Δώσατε ονόματα. Στη συμπληρωματική του απολογία υποστήριξε ξανά πως δεν σκότωσε εκείνος τη Δώρα Ζέμπερη, αλλά κάποιοι άλλοι που δεν κατάφερε, όπως είπε, να διακρίνει, ότι εκείνο το απόγευμα φορούσε γύψο στο χέρι, κάτι που πάντως διαψεύδουν οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος που πήγε να πουλήσει το κινητό της εφοριακού και πως η 32χρονη μπήκε στο στόχαστρο επειδή ενοχλούσε με τη δουλειά της. Καθώς σηκωνόμουν, είδα μια φευγαλαία κίνηση ανάμεσα στα μνήματα. Αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι ήταν. Θεωρώ ότι την κοπέλα τη χτύπησαν θανάσιμα κάποιοι άλλοι άγνωστοι δράστες, καθώς εκείνη περπατούσε προς τον κεντρικό δρόμο του νεκροταφείου. Χρησιμοποίησαν εμένα όμως για να επιρρύψουν την ευθύνη πάνω μου. Για ακόμα μια φορά, ο Μανώλης Οροπίδης υποστηρίζει ότι το σχέδιο δολοφονίας οργάνωσαν ένας μεγαλοδικηγόρος και ένας αστυνομικός που του συστήθηκε ως χάρης. Ο λόγος που ήθελαν νεκρή την κοπέλα ήταν επειδή είχε προκαλέσει μεγάλη ζημιά στους πελάτες του δικηγόρου λόγω της θέσης της. Δεν ανέφερα όλα τα παραπάνω κατά τις πρώτες μου απολογίες, επειδή φοβόμουν για την κόρη μου. Τώρα όμως είναι ασφαλής γιατί μένει με συγγενείς. Αυτή τη φορά ο Μανώλης Οροπίδης είπε ότι δεν παρακολουθούσε τη Δώρα Ζέμπερη πριν το απόγευμα της δολοφονίας της, ενώ επανέλαβε πως όταν συνελήφθη, ο αστυνομικός που του είχε αναθέσει το έγκλημα και τον είχε φέρει σε επαφή με τον δικηγόρο, προσπάθησε να το σκοτώσει. Μετά την απολογία μου, κατά τη μεταγωγή μου, μπόρεσα να αναγνωρίσω στο μεταγωγόν το Χάρη, που στις αρχικές συναντήσεις μας φορούσε περούκα. Μου έβαλε στο στόμα ένα χάπι, αλλά δεν το κατάπια. Το έφτισα και στη συνέχεια διαπίστωσα ότι ήταν ποντικό φάρμακο. Ο ανακριτής τον ρώτησε τι ακριβώς συνέβη το απόγευμα της 18ης Οκτωβρίου του 2017, με τον Μανώλη Σωροπίδη να προσπαθεί να πείσει πως δεν προκάλεσε το θάνατο της εφοριακού. Αρχικά, όπως είπε, προσπάθησε να πάρει την τσάντα χωρίς να βλέπει την αδικοχαμένη γυναίκα. Τη στιγμή που αφαιρούσε την τσάντα, η κοπέλα η οποία ήταν εκεί κοντά, αλλά δεν μπορούσα να τη δω, γιατί ήταν σκυμμένη, με τράβηξε από πίσω και άρχισε να φωνάζει. Κλέφτης, κλέφτης. Έχασα την ισορροπία μου και έπεσα πάνω της, με αποτέλεσμα να βρεθούμε εκεί οι δύο στο έδαφος. Μπόρεσα να βγάλω από την τσέπη το μαχαίρι με το δεξί μου χέρι, στο οποίο είχα γύψο, από τον αγκώνα μέχρι τον καρπό. Σύμφωνα με τον Μανώλη Σωροπίδη, η Δώρα Ζέμπερη έφυγε από κοντά του αιμόφυρτη αλλά ζωντανή. Όσο για τα τραύματα στα χέρια, το πρόσωπο και το στήθος, έδωσε τη δική του ερμηνεία. Η κοπέλα έπιασε το χέρι που κρατούσε το μαχαίρι και τραυματίστηκε στα δάχτυλα. Στη συνέχεια ακολούθησε πάλι, κατά την οποία η κοπέλα είχε φέρει το δεξί μου χέρι στο αριστερό μου πλευρό και στην προσπάθειά μου να απαλλαγώ από τη λαβή της, την τραυμάτισα στο πρόσωπο. Επίσης, καθώς παλεύαμε και καθώς τραβούσα την τσάντα της, τραυματίστηκε κάποιες φορές στο στήθος. Ανάμεσα στα άλλα, ο Μανώλης Οροπίδης υποστήριξε πως ο αστυνομικός στις πρώτες του συναντήσεις φορούσε περούκα για να κρύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτή τη φορά, είπε πως οι ειδικοί αυτούργοι του έδωσαν 6.000 ευρώ, ενώ πριν από λίγες μέρες είχε μιλήσει για 2.000 ευρώ. Έχω χάσει το παιδί μου 3 μήνες τώρα, μου το σκοτώσανε. Θέλω να δικαιωθεί πάνω απ' όλα η ψυχή της Δώρας μου. Ο Μανώλης Οροπίδης επανέλαβε ότι φοβάται πως κάποιοι θα το σκοτώσουν και θα το κάνουν, όπως είπε, να φανεί σαν αυτοκτονία. Ζήτησε προστασία και να γίνουν έρευνες για να αποδειχθούν τα όσα υποστηρίζει.